Γεια χαρά! Αχ, μιλήσουμε λίγο για το θέμα του Ιράν ή μάλλον να μιλήσουμε λίγο για την καλύτερα, για την γεωστρατηγική αλλαγή που γίνεται στη Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Αφρική λίγο, αλλά και Ασία. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι προσπαθούν να τα βρουν μεταξύ τους ώστε να αλλοσφαχτούν αργότερα, που είναι το Ιράν και η Τουρκία για το ποιος θα είναι ο μάγκας στην περιοχή. Top dog, το μεγάλο σκύλι που λένε οι Αμερικανοί, στις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Γύρω-γύρω όμως από αυτούς που αρχίζουν και μπλέκονται μέσα στη δική τους, αν θέλετε, πλευρά, είναι Τουρκία-Ιράν, Ιράκ, ένα μέρος, Συρία, Χεζμπολάχ, Λίβανο, όλο στην ουσία, Χαμάς, εκεί. Απ' την άλλη όμως έχεις όλο το κόλπο, τις χώρες του κόλπου, ίσως πλην Κατάρ για την ώρα, εντάξει. Έχεις το Ισραήλ φυσικά, έχεις την Αίγυπτο οπωσδήποτε, δεν πάω πιο εκεί, την Αίγυπτο, έχεις ένα μέρος της Λιβύης, έχεις την Κύπρο και την Ελλάδα, εννοείται. Αυτό λοιπόν όλο το αυτή η ομάδα είναι εναντίον, να το πω έτσι, του Ιράν, βασικά και της Τουρκίας. Και ένα πράγμα περίεργο που συμβαίνει είναι ότι το Ισραήλ έχει αρχίσει και έχει φοβερά καλές σχέσεις με την Ινδία, η οποία Ινδία είναι πολύ κοντά στο Ιράν. Εντάξει, θα πεις, έχει το Πακιστάν στη μέση. Εντάξει. Αλλά για την ώρα τουλάχιστον η Ινδία είναι κοντά. Και βεβαίως δεν υπάρχει κάτι μεταξύ Πακιστάν και Ισραήλ που να τους έχουν να πεις ότι έχουν κάτι μεταξύ τους που δεν πάει καλά. Που σημαίνει στην ουσία ότι το Ιράν αισθάνεται πολύ πιο απομονωμένο ή να συνθλίβεται μεταξύ δύο μεγάλων πλευρών, από την Ασία-Ινδία, από τη Μέση Ανατολή, η οποία είναι, την πιέζει τη Μέση Ανατολή και η Κύπρος και η Ελλάδα, που βρίσκονται πολύ κοντά βεβαίως. Και φυσικά οι Αμερικανοί, οι οποίοι γουστάρουν δεν γουστάρουν, θα είναι ακόμα εκεί για λίγο καιρό, είτε με λίγο είτε με πολύ κόσμο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν είναι σε μια θέση που δύσκολα θα μπορέσει να κάνει κάτι το σοβαρό. Το μόνο που της απομένει να κάνει, εάν λοιπόν αποφασίσει το Ιράν να κάνει πυρηνικές κεφαλές και πυρηνικά όπλα, δεν θα τον αφήσει κανένας από τους γύρω γύρω, ούτε οι Άραβες, ούτε το Ισραήλ βεβαίως, ούτε η Ινδία βεβαίως, οπότε είναι πολύ εύκολο να επιτεθούν και να τους παράξουν. Δηλαδή, στην ουσία, αν αφαιρέσεις Χεζμπολάχ και Χαμάς και λίγο Συρία, δεν έχει κόσμο μαζί της. Ποιος θα πολεμήσει εναντίον με το Ιράν εναντίον, πια η Τουρκία θα φτάσει μέχρι εκεί να πολεμήσει με όλους πια. Δηλαδή, οπότε τι προβλέπω, ότι είναι πολύ πιθανόν να δούμε σιγά σιγά μια εσωτερική αλλαγή στην πολιτική της Ιράν, του Ιράν. Και όταν λέω εσωτερική αλλαγή, δεν θα εκπλαγώ ότι κάποια στιγμή ένα εσωτερικό κουντετά από τους ίδιους τους ανθρώπους που είναι στο καθεστώς αυτό, προκειμένου να σώσουν ό,τι είναι δυνατόν να σωθεί, εάν το Ιράν αποφασίσει να φτάσει μέχρι τα άκρα που είναι να πάει για πυρηνικά όπλα, που εγώ δεν νομίζω να το κάνει αυτό το πράγμα.
θα μου πείτε και οι φρουροί της Επανάστασης θα παραδώσουν τόσα λεφτά και τόσο έτσι και τόσο αλλιώτικα. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα γίνει δημοκρατία το Ιράν. Αλλά οπωσδήποτε θα φύγει αυτό το καθεστώς το τόσο θρησκευτικό και θα έρθει ένα πιο κοσμικό. Τώρα αν αυτοί θα συνεχίσουν να είναι αυτοί που θα επωφελούνται, οι φρουροί της Επανάστασης, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο κακό, μεγάλο κακό, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει πολλές ελευθερίες και έχουν γυρίσει το Ιράν σε κοσμικό κράτος. Δεν νομίζω ότι θα έχουν αντιδράσεις, τουλάχιστον τα επόμενα από τη στιγμή που θα γίνει αυτό για καμιά 20 χρόνια. Οπότε προσέξτε, διότι αλλάζει πολύ γρήγορα, όχι απλώς αλλάζει, αλλάζει και πολύ γρήγορα όλη η Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Αυτά! Γεια χαρά!